Φερνάντο, σήμερα κάνατε μια μεγάλη προσπάθεια όπως και την προηγούμενη εβδομάδα στη Ρωσία, αλλά σήμερα δεν έφτασε. Γιατί? You made today great effort as you did in Russia as well, but today was not enough. Why do you believe this? Today was the difference. They score. Our dream don't come true. Our goal, big goal. But if you see all the disqualification in every situation which we have when we face another opponent, we score. And today we have a lot of chances. We didn't score. We didn't have the calmness to score the goals. And they get one goal by one unfortunate action of our team. And we try to score and to be in the game. And we score 1-1. And when we was thinking to control the game and to score one goal because they will be more tired, we get the second one. And I think from that moment, we was more with the heart than with the mind. Νομίζω ότι η μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια είναι ότι δεν καταφέραμε να σκοράρουμε πρώτοι. Αν δούμε όλη την πορεία αυτά στα προκριματικά, όταν είχαμε τις ευκαιρίες βάζαμε το γκολ. Ο αντίπαλος σήμερα βρήκε ένα γκολ που από δική μας ουσιαστικά προσπάθεια πέτυχε το γκολ. Ισοφαρίσαμε γρήγορα και εκεί που θέλαμε ξανά να ελέγξουμε το ρυθμό για να πετύχουμε άλλο ένα γκολ και να γυρίσουμε το μάτς, δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ και κάπου εκεί τελείωσαν όλα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πετύχαμε το μεγάλο μας στόχο, αυτό που είχαμε θέσει, την πρόκριση του ομίλου της Champions League. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Όπως είπε και ο ίδιος, είδαμε σήμερα τον ΠΑΟΚ να δέχεται δύο, όπως λέμε, ποδοσφαιρικά κρύα γκολ σε δύο κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Και το δεύτερο, μάλιστα, μόλις ο ΠΑΟΚ φάνηκε να ξαναμπαίνει στο παιχνίδι για την πρόκριση. Δεν υπήρχε καθαρό μυαλό, ήταν λίγο η κούραση. Τι από όλα εκεί έπαιξε ρόλο, γιατί δεν είναι αυτά τα γκολ που δέχεται ο ΠΑΟΚ συνήθως. We saw today ΠΑΟΚ receiving two, let's say, silly goals, goals that we don't normally receive in the games. Do you believe it was fatigue, lack of concentration? No, if you see the goals, what you can say? Was one goal. This you cannot control. Unfortunately, for our team, this happened. We have a lot of chances, and then we didn't score. And I think it's not lack of concentration or be tired. When things must to happen, will happen. Unfortunately, we didn't achieve our big goal. But now we must to control our emotions, to continue focus in our steps, and to keep forward. Because in the life you get this big punch, but you must to be strong to take it and after to continue. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με έλλειψη συγκέντρωση ή οτιδήποτε τέτοιο. Ορισμένες φορές κάποια πράγματα είναι να συμβούν και θα συμβούν. Στη ζωή πρέπει να μάθεις να δέχεσαι μια μεγάλη γροθιά στο στομάχι και να μπορείς να τα απεξέλθεις. Τώρα πρέπει να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας. Όπως είπα και πριν, για το πρώτο γκολ είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς για μας συνέβη σήμερα. Δεχτήκαμε τον γκολ και πρέπει τώρα να τα απεξέλθουμε, να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας και να συνεχίσουμε.